Εγώ διάβασα ότι σε αυτά τα καινούργια Δέλτα Χ αυτοκίνητα με τις 7 θέσεις και χωρίς κόμιστρο, τα ταξί χωρίς κόμιστρο, θα μπορείτε εσείς που έχετε ήδη άδειες να τα λειτουργείτε και άρα αποκλείοντας όλους τους άλλους να πάρουν άδεια, να κάνετε το δικό σας καρτέλ. Ισχύει ή δεν ισχύει αυτό? Να το εξηγήσω. Δεν είναι σοβαρό. Να το ακούσω. Μην το εξηγήσεις άλλο. Διότι δώστε το λόγο στον κύριο Χοκίδη, περιμένει υπομονετικά να παρέμβει. Παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Θα σας πω δύο πράγματα για τα οποία είμαι σχεδόν σίγουρος. Πρώτο, ότι δεν υπήρχε καμία γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία για απεργιακές κινητοποιήσεις. Και δεύτερον, ο Θήμιος Λιμπερόπουλος δεν είναι από αυτούς που δέχονται εντολές. Ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από οποιοδήποτε άλλον. Αυτό μπορώ να το γνωρίζω πολύ καλά. Εμείς κάνουμε λοιπόν έκκληση αύριο, πριν πάτε ακόμα στον Υπουργό, πριν τις 11 η ώρα, να αναστείλετε τις κινητοποιήσεις, κύριε Λιμπερόπουλε. Γιατί τους κάνετε το χατήρι με αυτόν τον τρόπο. Πρώτα απ' όλα, οι 12 μέρες ανεργίας είναι κακός σύμβουλος. Ο λόγος είναι που δεν κάνουμε συγκέντρωση για να εκτραχυνθούν τα πράγματα. Είναι αυτός. Ο λόγος που δεν κάνουμε συγκέντρωση αύριο, γιατί ήθελαν όλοι, όλοι απόψε. Ναι, αλλά αύριο θα γίνει κάτι άλλο, κύριε Λιμπερόπουλε. Το κλίμα, φορτίζεται επικίνδυνα. Το είδαμε σήμερα στον Πειραιά. Υπάρχει πιθανότητα να το δούμε αύριο στο αεροδρόμιο. Δεν είναι καταστάσεις αυτές που μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν πιστεύω ότι κανένας τα έχει με τον τουρισμό. Γιατί ακούω όλους αυτούς τους σωτήρες του τουρισμού που ξαφνικά ξεφυτρώσανε και ενδιαφέρονται μόνο για τον ύπνο και για τίποτε άλλο. Γιατί τουρισμός δεν είναι μόνο τα κρεβάτια και ο ύπνος. Είναι πάρα πολλά επαγγέλματα γύρω από τον τουρισμό. Ξαφνικά να κάνουν μηνύσεις. Λοιπόν, εμείς το χατήρι σε κοινωνικούς αυτοματισμούς, να μπούμε σε διαδικασία κοινωνικού αυτοματισμού, δεν την κάνουμε σε κανένα. Και πολλοί άλλοι φορείς και κοινωνικοί εταίροι. Σταθήκαμε από την αρχή δίπλα σας και θα σταθούμε μέχρι τέλος. Σας κάνουμε λοιπόν την έκκληση. Εφόσον έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΘ. Και δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι μέχρι τη ΔΕΘ θα έχει δοθεί λύση. Να ανακαλέσετε αυτές τις κινητοποιήσεις. Δώστε τη δυνατότητα και στους δικούς σας ανθρώπους να εργαστούν. 10 μέρες έχουν στερηθεί εισόδημα το οποίο έχουν ανάγκη. Αύριο πρέπει να πληρώσουν δόσεις εφορίας, δόσεις στα δάνεια, το ταμείο τους, τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Κύριε, σας παρακαλούμε πολύ. Εάν αύριο κάνετε κύριος, χατήρι και σε εμάς και στον εαυτό σας. Εάν ο κύριος ραγκούσει αύριο το πρωί, δεχτεί 3 βασικά πράγματα. Πρώτο, ότι θα υπάρξει από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης αναλογία πληθυσμιακή και διατήρηση των εδρών. Μα τη δεχτείτε, τη δεχτεί ο κ. Δρακούση, αυτό υπάρχει. Αν δεν το δεχτεί, ο αλγόριθμος αυτός υπάρχει σε όλες τις χώρες. Αν δεν το δεχτεί, κύριε Λιμπερόπουλε, τι θα γίνει? Ο κ. Δρακούση δεν δέχτηκε αυτό που αποφάσισε ο κ. Ρέπας. Δεν δέχεται αυτό που του λέει ο Πρωθυπουργός. Ήταν κακός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, είναι κακός υπουργός. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε όλοι στις ορέξεις και στα πείσματα του κ. Ραγκούση. Πρέπει εμείς να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να αποφασίσουμε. Από την άλλη πλευρά, κύριε Χοκίδη, δεν μπορεί να μην γίνει το άνοιγμα του επαγγέλματος. Μα ποιο άνοιγμα επαγγέλματος, κύριε Παυλόπουλε? Αυτό σε ένα υπεράριθμο επάγγελμα. Όποιο προβλέπετε. Σε ένα υπεράριθμο επάγγελμα. Τα είδαμε και με τους ιδιοκτήτες φορτηγών. Κύριε Χοκίδη, δεν αφορά χρόνο την Αθήνα και τον Πειραιά. Και ένα, το ένα υπεράριθμο επάγγελμα. Τι να ανοίξουμε? Ήμουν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή στα νησιά θα πηγαίνουν. Το ξέρετε καλά τώρα, κύριε Χοκίδη. Μα το ξέρω, τι να ξέρω. 14.000 ταξί κυκλοφορούν στην Αθήνα. Ό,τι μας λέει η Γερμανία. Ναι. Αμέσως κοιτάμε να το εκτελέσουμε. Αύριο θα έρθουν γερμανικές εταιρείες να πάρουν εδώ τις μεταφορές. Το ξέρουμε πολύ καλά. Δηλαδή, με ποιανού συμφέροντα είναι αυτή η κυβέρνηση? Με τα δικά μας, με τις κοινωνίες, με των εργασιακών ομάδων? Με ποιον είναι επιτέλους? Πρέπει να μας πούνε. Δεν είναι κινήσεις αυτές. Αυτό δείχνει σύγχυση. Μια φράση, παρακαλώ. Και δείχνει, τι να πω. Εσείς που είστε άνθρωποι της αγοράς. Παρακαλώ. Εγώ αν έχω πληγεί και εγώ είμαι με τον κύριο νομικό στον Πειραιά, έχω εφοδιαστική εταιρεία και εγώ έχασα εφοδιασμό τριών πλοίων. Εσείς που είστε λοιπόν άνθρωπος αγοράς, πώς εξηγείτε αυτό το περίεργο φαινόμενο να έχουμε έναν υπερκορεσμένο κλάδο με τόσα πολλά προβλήματα, στη διατίμηση το αντίτυπο, με μειωμένη ζήτηση, τόσο άσχημες οι συνθήκες και να είναι οι άδειες στο Θεό? Κύριε Κόνστα, πώς εξηγείτε αυτό το πράγμα? Ο κύριος Σόιμπλε έχουμε μια δεκαετία για να γίνουμε ανταγωνιστικοί ξαφνικά. Μέσα στη μέση του καλοκαιριού θα δώσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα της χώρας μας. Α, αυτό ναι. Είναι δυνατόν τώρα να είναι αυτή τη χρονική στιγμή κατάλληλη? Μία φράση, παρακαλώ πολύ. Μία φράση, παρακαλώ πολύ. Ο κύριος νομικός, ο οποίος περιμένει στη τηλεφωνική του γραμμή, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Κύριε νομικέ. Κύριε Παυλόπουλο, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαμάχη, γιατί δεν είναι δική μου δουλειά. Μα δεν είναι διαμάχη, Μιχάλη. Ξέρεις πολύ καλά ότι προσπαθούμε να βρούμε μία λύση. Βασίλη μου, το ξέρω. Μα γνωριζόμαστε χρόνια. Αγωνιστές στον Πειραιά είμαστε. Και προσπαθούμε να σώσουμε τις επιχειρήσεις μας. Εγώ εκεί θα αναφερθώ, διότι από τις επιχειρήσεις και όλο τον εμπορικό σύλλογο και όλες τις άλλες κοινωνικές ομάδες
ζουν από τον τουρισμό. Όχι μόνο στον Πειραιά και ειδικά στην Επαρχία. Και από την ναυτιλία. Και από την ναυτιλία βέβαια. Είναι πιο πλούσια η ναυτιλία από τον τουρισμό. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες τα τελευταία 1,5 χρόνο και θα πρέπει να το πω και από τον κύριο Νικητιάδη τον Υφυπουργό σε συναντήσεις που είχαμε μαζί και σε συνέδρια και σε ιδίαν συναντήσεις με τους ξένους επενδυτές και αυτούς που επισκέπτονται στην Ελλάδα και υπάρχει μια ανακολουθία. Ενώ όλα ήταν εντάξει και παρουσιάσαμε μια Ελλάδα πολύ καλή, μετά ήρθε η κυβέρνηση να μην και να σταματήσει και να μην προστατεύσει αυτό το προϊόν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλιστα. Θέλω μια τελευταία ερώτηση, παρακαλώ πολύ στον κύριο Λιπερόπουλο. Είπατε ότι αν ο Υπουργός δεχθεί τα πληθυσμιακά, τρία πράγματα είπατε. Τότε σταματάει η απεργία. Τα άλλα δύο ποια είναι. Ακούστε. Έδρες διατήρηση, να πωλείται η άδεια στην πραγματική τιμή όσο έχει κατά εποχή και να φορολογείται κανονικά. Και όχι ναι. ΦΠΑ, κύριε Λιπερόπουλε. Να μπαίνει και ΦΠΑ στην. Βεβαίως. Γιατί το ζητάμε τόσα χρόνια, αλλά θέλω να μας αφήνουν έτσι. Και το τρίτο παρακαλώ. Εγώ ο ίδιος το έχω ζητήσει. Και το τρίτο παρακαλώ. Πληθυσμιακή αναλογία έδρες και να πωλείται η άδεια κανονικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιπερόπουλε. Θέλω να πω και κάτι. Αλλά κάνω να πω και κάτι. Κάποιοι μιλάνε για κοινωνικό αυτοματισμό. Ακούστε. Πρώτον. Δεν είναι υποτιμητικό να κάνει πίσω. Όχι. Αλλά μας ταλαιπωρεί 15 μέρες αδίκως. Ακούστε με. Δεν αν μπορούσε να κάνει έτσι εύκολα κύριε πίσω. Κόρσα. Κύριε παρακαλώ πολύ. Ακούστε κύριε Λιπερόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο. Παρακαλώ. Θέλω κύριε Λιπερόπουλε, να μεταφέρω σε ένδειξη του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πρώτον, την απόφαση της Ομοσπονδίας Ομόφωνης σήμερα. Δεύτερον, δύο στελέχη μεγάλα που έχω μέσα στο Πασόκ στο Συμβουλίο μου. Τρίτον, το διαβάσαμε. Μεταφέρω το όνομα που με εξοδότησε πριν το μεσημέρι του κυρίου Ασημακόπουλου. Μάλιστα. Ότι αυτά είναι γελία που κύριε Λιπερόπουλε, ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Κροκίδη και τον κύριο Νομικό. Ο Χρήστος Κόνστας θα παραμείνει κοντά μας. Πάμε να προχωρήσουμε στο δελτίο μας. Διασταυρώνουν τα ξύφη τους κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση για την πορεία της οικονομίας. Αφορμή στάθηκε αυτή τη φορά η ενέργεια της Νέας Δημοκρατίας να μοιράσει non-paper με δημοσιεύματα ξένων εφημερίδων που αναφέρουν ότι το νέο πακέτο για την Ελλάδα δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα της χώρας. Νέα σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για την απόφαση των Βρυξελών σχετικά με το ελληνικό χρέος. Αφορμή στάθηκε η κίνηση της Νέας Δημοκρατίας να δώσει τη δημοσιότητα non-paper με δημοσίευματα ξένων εφημερίδων που αναφέρουν ότι το πρόγραμμα που αποφάσισε η Ευρώπη για την Ελλάδα δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα του χρέους. Ανάλογες επιφυλάξεις εξέφρασε μιλώντας το Real FM και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Μαρκόπουλος. Είναι άλλο πράγμα ότι η Ευρώπη έκανε ένα βήμα και άλλο πράγμα το αν αυτή η κυβέρνηση μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Δεν μπορώ να προβλέψω καν ούτε η Νέα Δημοκρατία προέβλεψε την καταστροφή της χώρας. Απλώς η Νέα Δημοκρατία μοίρασε κρίσεις σημαντικών οικονομικών αναλυτών που λένε ότι αυτό που αποφάσισε η Ευρώπη δεν είναι ούτε τελεσίδικο, ούτε ολόλευκο, ούτε λύνει τα προβλήματα. Όμως οξύτατη ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Ηλία Μόσιαλου, που επίσης μέσω του Real FM άφησε τον βαρύτατο υπαινιγμό ότι η Νέα Δημοκρατία δεν διστάζει προκειμένου να εξυπηρετήσει μικροκομματικά συμφέροντα να στραφεί σε βάρος της χώρας. Δηλαδή τώρα η Νέα Δημοκρατία κάνει πολιτική μέσω της Wall Street Journal και των Financial Times, που η Wall Street Journal τους τελευταίους 18 μήνες ισχυρίζεται ότι ο μόνος τρόπος για να σωθεί η χώρα μας, η οικονομία μας, είναι να χρεοκοπήσει. Είναι δυνατόν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διοχετεύει non-paper με δημοσιεύματα εφημερίδας η οποία συστηματικά υπονόμευε τη χώρα μας τους τελευταίους 18 μήνες. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επικρατεί πυρετός για την εφαρμογή των δεσμεύσεων που προβλέπονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Και στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου βρέθηκαν οι αποκρατικοποιήσεις. Η πρώην υπουργός Λουκά Κατσέλη τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων. Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ένα μεγάλο στοίχημα και πολιτικό στοίχημα και οικονομικό στοίχημα. Εγώ πιστεύω ότι θα ήθελα να γίνουν σωστά οι αποκρατικοποιήσεις. Και όταν λέω σωστά, να γίνουν με διαφάνεια, με συγκεκριμένο σχέδιο για κάθε δέκο. Πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις διαδικασίες με τις οποίες θα γίνει η αξιοποίηση αυτής της περιουσίας. Εξίσου αλλεπάλληλες είναι οι συσκέψεις του Αντώνη Σαμαρά με τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, όπου περνάνε από κόσκινο τις γκρίζες ζώνες και τα σκοτεινά σημεία της απόφασης των Βρυξελών. Παράλληλα, όμως, βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εκλογικού εφηδιασμού από τον Γιώργο Παπανδρέου ή ενός ατυχήματος. Ο χρόνος είναι από εδώ και πέρα ύποπτος. Ασφαλώς την πρωτοβουλία την έχει η εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία είναι και η μόνη που μπορεί να οδηγήσει στις εκλογές, εκτός αν συμβεί κάποιο ατύχημα
το οποίο επίσης αναγκάσει την κυβέρνηση να οδηγήσει στις εκλογές. Η καταψήφιση ενός νομοσχεδίου εννοείται, για παράδειγμα. Ασφαλώς, η καταψήφιση ενός νομοσχεδίου. Εμείς μπορεί να θέλουμε τις εκλογές, αλλά οι εκλογές εξαρτώνται από την κυβέρνηση και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο να προσφύγει στις κάλπες, διότι πιστεύω ότι αν το έκανε θα ήταν δεύτερο κόμμα. Άρα, πρακτικά σκεπτόμενος, δεν βλέπω εκλογές άμεσα, παρά μόνο εάν αυτές προκύψουν από κάποιο ατύχημα. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, πάντως, οι υπουργοί θα πρέπει να έχουν τρέξει και να έχουν κλείσει 47 νομοσχέδια ή σχέδια δράσης που βρίσκονται στον κύκλο των άμεσων προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων το ενίο μισθολόγιο στο δημόσιο και το φορολογικό. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Αντωνακόπουλο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας, κύριε Αντωνακόπουλε. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλόπουλε. Τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Καλησπέρα. Και τον Χρήστο Κόνστα, ο οποίος παραμένει κοντά μας. Πριν ξεκινήσω τη συζήτηση, θέλω να πάμε στο Χρήστο Κόνστα, διότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες, Χρήστο, για τις συγχωνεύσεις των οργανισμών, αλλά και για την κρίσιμη συνεδρίαση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη βοήθεια στην Ελλάδα. Από πλευρά σημαντικότητας, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την συνέλευση των διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, συνεδριάζει με θέμα την Ελλάδα και ήδη εκδηλώθηκε η πρώτη σφοδρή αντίρρηση από τον κύριο Μπατίστα, από τον κύριο Πάολο Μπατίστα, που είναι ο εκπρόσωπος της Βραζιλίας, ο οποίος είπε κατά την άποψή του το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, ότι οι αποφάσεις των Βρυξελών έχουν πολλές αβεβαιότητες, το χρέος δεν είναι βιώσιμο και δεν πρέπει να δοθούν πλέον άλλα λεφτά στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες. Και μάλιστα ιντρικάρει την κυρία Λαγκάρντ, λέγοντάς της ότι πρέπει, η κυρία Λαγκάρντ, να αποδείξετε τώρα ότι δεν είστε η Γενική Διευθύντρια των Ευρωπαίων, αλλά ολόκληρου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άρα έχουμε προβλήματα και εκεί θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια. Ακούγεται ότι και ο Ρώσος εκπρόσωπος και ο εκπρόσωπος της Ρωσίας θα ταχθεί ενάντια στην συνέχιση της βοήθειας της Ελλάδος. Βέβαια υπήρξε άμεση αντίδραση από τις Ευρωπαίες. Θα περίμενε κανείς ότι η Ρωσία θα ήταν στο πλευρό μας. Ναι. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν άλλες ισορροπίες στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε και βέβαια υπήρξε αντίδραση από τις ευρωπαϊκές χώρες άμεσως. Δηλαδή οι 12 αντέδρασαν αμέσως. Θα περιμένουμε λοιπόν την έκβαση της συνεδρίασης. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα. Τώρα, απλώς επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως με τον Λαύρο Καναρίτη για τους οργανισμούς που συγχωνεύονται και απασχολούν 7.000 εργαζομένους, να πάρουμε μια ιδέα τηλεθεατές μας γιατί μιλάμε και πού ξοδεύουμε τα λεφτά μας. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Κοιτάξτε παρακαλώ τι οργανισμοί είναι αυτοί. Μιλάμε για το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας, Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων. Όλα αυτά καταργούνται. Πάμε λίγο και παρακάτω, για να τα πάμε γρήγορα γιατί είναι πολλά. Ο Σταθμός Ελέγχου των Κάπρων, το Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού, το Έργο των Πολιτών. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί καταργούνται. Το Κέντρο Εκπαίδευσης στην Υπασία, το Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου στο Πανθεσσαλονικό, υπάρχει ακόμα και καθαργητηθεί. Τώρα, λύση και καθάριση. Θα είναι για την ανώνυμη εταιρεία βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης τροφίμων και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Τώρα, να σε βοηθήσω πέρα, γιατί είναι πολλές. Ναι. Και διαβάζεις γρήγορα. Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού. Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοείας στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας του Αγίου Κοσμά. Το Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων στο Πανυπηρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων. Το Εθνικό Σκοπευτήριο είναι πολλά, παρακαλώ πολύ, δεν θα τα διαβάσω όλα. Εδώ εργάζονται λοιπόν 7.000 εργαζόμενοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Εργάζονται 7.000 εργαζόμενοι. Για αυτούς υπάρχει πρώτον η μετάταξη, δεύτερον η εργασιακή εφεδρεία και τρίτη επιλογή μετά από ένα χρόνο η απόλυση. Πάμε παρακαλώ πολύ στη συζήτησή μας και θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Παναγιώτη Αντωνακόπουλο. Θα μπούμε στην οικονομία, στην πορεία της συζήτησης. Θέλω να ξεκινήσω από το φλέγον θέμα της ημέρας. Των ημερών, μάλλον. Την κινητοποίηση των ταξί. Και να σας ρωτήσω αν είναι δυνατόν. Αν είναι ο ενδεδειγμένος χειρισμός από την κυβέρνηση να ζητάει από τους ταξιτζίδες να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου, να προσπαθεί να βρει μια λύση και την ίδια ώρα να τους καταγγέλει ότι είναι ενεργούμενα των υπολείπων κομμάτων, ότι είναι πολιτική και κομματική η κινητοποίησή τους και ότι ουσιαστικά εκτελούν εντολές οι οποίες εκπορεύονται από κομματικά στρατηγία. Ναι, κύριε Παυλόπουλε, νομίζω ότι από διάφορους αγώνες υπάρχουν τα κέρδη και ζημίες. Πολύ φοβάμαι ότι από αυτή την αναμέτρηση, η οποία έχει πάρει και χαρακτηριστικά γοήτρου, ότι μπορεί να βγουν στο τέλος όλοι χαμένοι. Γι' αυτό λοιπόν αξιολόγησα θετική την αποψινή τοποθέτηση του κυρίου Λιμπερόπουλου, ο οποίος είπε προσέρχεται στο διάλογο και με προτάσεις. Νομίζω σε ένα διάλογο πας να συνθέσεις τις αντιθέσεις, να φτάσεις κάπου στη μέση.